Λοιπόν, τέταρτο μέρος εκπομπής, εδώ με τον συνάδελφο τον Μανώλη τον Βαρδαλαχάκη, προκειμένου. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, Νίκο. Να ανοίξουμε έτσι μια αθλητική ατζέντα, να ξεκινήσουμε με μια ξεχωριστή σύνδεση που εσύ ο ίδιος πήρες την πρωτοβουλία και έκλεισες με ένα νέο παιδί. Σωστά. Ε, είναι ποδοσφαιριστής. Ο ποδοσφαιριστής, ένα από τα καλά ταλέντα, θα λέγαμε, ναι, του Ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου. Είναι ο Γιάννης ο Παπαδάκης. Τον τελευταίο ένα χρόνο κατοικοεδρεύει, θα λέγαμε, στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, η πανδημία τον ξαναέφερε για λίγο διάστημα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, δίπλα στην οικογένειά του. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα και Μανώλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γιάννης ο Παπαδάκης, λοιπόν, είναι ένα παιδί του Εργοτέλη, γέννημα Θρέμα, παιδί των μεικτών ομάδων. Ένα από, όπως είπαμε, ένα από τα καλά ταλέντα του Ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου. Πήγε στην Θεσσαλονίκη για σπουδές. Θα μας μιλήσει και εκεί για το τι βίωσε και τι κατάσταση υπήρχε και υπάρχει. Ακριβώς. Στην Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα που έχεις βάλει εσύ ο ίδιος και ως τίτλο στη σημερινή εκπομπή. Εποχή COVID-19 και θέλω να ρωτήσω τον καλεσμένο μας αν ένα παιδί μπορεί να κάνει όνειρα μέσα σε μια γενικευμένη έτσι δύσκολη κατάσταση, σε μια περίοδο πανδημίας. Τα όνειρα σταματούν? Τα όνειρα, κύριε Νίκο, δεν σταματούν ποτέ. Κάθε παιδί της ηλικίας μου, και μικρότερες και μεγαλύτερες, πρέπει να παλεύει για τους στόχους τους οποίους θέτει και να βρίσκει το σκοπό τους μέσα από αυτό. Δεν πρέπει αυτό ποτέ να σταματάει να ονειρεύεται, έτσι ώστε να χτίζει ένα σκαλοπάτι για να μπορεί να έχει ένα καλύτερο μέλλον στη ζωή του. Γιάννη, εσύ επέλεξες πέρυσι, ακολούθησες την προετοιμασία του Εργοτέλη, ήσουν μέλος της πρώτης ομάδας. Επέλεξες σε εκείνο το διάστημα να αφήσεις το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα, γιατί συνεχίζεις να είσαι ποδοσφαιριστής, αλλά έδωσες βαρύτητα στις σπουδές σου. Μίλησέ μας για αυτή την απόφαση που πήρες πέρυσι, τέτοια εποχή. Από μικρός πάντα ονειρευόμουν να γίνω γυμναστής, ήταν το όνειρό μου. Είχε αναφερθεί ότι θα ανοίξει μια γυμναστική ακαδημία στην Κρήτη, κάτι που με βοήθησε ουσιαστικά να σκεφτώ να κάτσω στον Εργοτέλη με σκοπό να γίνω επαγγελματίας. Τελικά, με την αλλαγή της κυβέρνησης, το ΤΕΦΑ στο Λασίτη συγκεκριμένα δεν άνοιξε και έτσι αποφάσισα με την οικογένειά μου ότι θα ήταν καλύτερο να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη, να κάνω αυτό που αγαπάω και να το συνδυάσω με το ποδόσφαιρο. Πώς ήταν η ζωή στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σε ρωτήσω, και μάλιστα θέλω να μου πεις για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη εν καιρό πανδημίας. Γνωρίζαμε λοιπόν εμείς και μαθαίναμε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι καλά τα πράγματα, μπορεί ο κόσμος και έτσι κυκλοφορεί, υπάρχουν ανάσες εν μέσω πανδημίας. Αρχικά, Μανώλη, γιατί και μετά τα πράγματα ξέφυγαν. Αρχικά, γι' αυτό λέγαμε. Γιατί η περιοχή είναι κόκκινη. Ο Γιάννης, λοιπόν, Νίκο, το έζησε αυτό το κομμάτι, ναι, και μπορεί να μας πει γιατί από εκεί που η Θεσσαλονίκη φαινόταν σε εμάς ως παράδεισος, τελικά, βέβαια, τα πράγματα ξέφυγαν στην πρωτεύουσα. Τα έχω ζήσει εκεί πέρα, ήμουνα τώρα από το καλοκαίρι μέχρι τα μέσα Οκτώβρη. Μέχρι τα μέσα Οκτώβρη η Θεσσαλονίκη ήταν σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Αλλά από εκεί και πέρα υπήρξε ένας φυσικασμός, κυρίως στα νέα παιδιά. Και μεγάλο ρόλο παίζουν και οι φοιτητές οι οποίοι ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη, που είναι νομίζω γύρω στους 100.000. Και λειτουργούσε πάρα πολύ εστίαση και νυχτερινή διασκέδαση, με αποτέλεσμα οι νέοι να συνοστίζονται, κατά τη γνώμη μου, και να επεκτείνεται έτσι ο ιός αυτός. Στην Θεσσαλονίκη, βέβαια, πέρα από τις σπουδές σου στα ΤΕΦΑΑ, στο Πανεπιστήμιο, ακολούθησες και συνέχισες μάλλον να αγωνίζεσαι μετά τον Εργοτέλη, να παίζεις ποδόσφαιρο σε επίπεδο τρίτης εθνικής. Πέρυσι ήσουν στην ομάδα της Νέας Καλλικράτειας, φέτος και παραμένεις ακόμα μέλος στην ομάδα του ΠΑΟ Κουφαλίων. Μίλησε μας για το ποδόσφαιρο στην Θεσσαλονίκη και αν υπάρχουν έτσι διαφορές με το ποδόσφαιρο εδώ. Είναι πιο δυνατά τα πράγματα εκεί, είναι πιο δυνατή η τρίτη εθνική? Αρχικά, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Εργοτέλη. Με βοήθησε πάρα πολύ. Αρχικά, με το όνομα Εργοτέλης, μπορούσα να πάω σε πολλές ομάδες και εύκολα και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Τα πράγματα στην αρχή ήταν πάρα πολύ καλά, κυλούσαν όλα πολύ ωραία μέχρι το Φλεβάρι. Από εκεί και ύστερα, μετά την καραντίνα, αρχίσαμε πάλι τους κανονικούς ρυθμούς το καλοκαίρι και να ευχαριστήσω επίσης και την ομάδα του Πόρου που μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι μαζί τους στην προετοιμασία τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ δηλαδή στον κύριο Κασανάκη και στον κύριο Χατζηδιαμαντή.
οι οποίοι με βοήθησαν πολύ να έχω ένα ρυθμό σε όλο το καλοκαίρι ποδοσφαιρικά. Και στη συνέχεια προτάθηκα στα Κουφάλια. Όχι προτάθηκα, μου κάνανε πρόταση να πάω στα Κουφάλια ουσιαστικά, στην ομάδα που είμαι τώρα. Και έχουμε ήδη κάνει 6 αγώνες και σταματήσαμε δυστυχώς πάλι. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ λοιπόν έχεις κάνει 6 αγώνες, έχεις αγωνιστεί. Στην ομάδα σου, στον Εργοτέλη, δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχουν παίξει ακόμα στη Super League 2, αλλά και πολλά παιδιά με τα οποία έσασαν συμπαίκτες στην ΚΑΠΑ 19 και παραμένουν στην ΚΑΠΑ 19 του Εργοτέλη, είτε είναι στην πρώτη ομάδα, δεν έχουν παίξει ούτε ένα επίσημο παιχνίδι από τον περασμένο Μάρτιο. Τι σου λένε αυτά τα παιδιά, πραγματικά οι φίλοι σου, οι συμπαίκτες σου που δεν έχουν παίξει ένα παιχνίδι? Είναι πολύ προβληματισμένα τα παιδιά και ειλικρινά λυπάμαι για την κατάσταση αυτή. Δυστυχώς το πρωτάθλημα της Super League 2 κάθε χρόνο καθυστερεί να ξεκινήσει και τώρα μία παραπάνω, και το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19 το έχουν αμελήσει αρκετά και θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος. Με αποτέλεσμα τα παιδιά από εκεί που θα ξεκινούσαν κανονικά χωρίς τον κορονοϊό Δεκέμβρη τους αγώνες να ξεκινήσουν τώρα, δεν ξέρουμε βασικά πώς θα ξεκινήσουν και είναι πάρα πολύ προβληματισμένα. Τα ίδια είναι πολύ στεναχωρημένοι. Δηλαδή μιλάω μαζί τους και με εκφράζουν πολύ λύπη. Και βέβαια, Γιάννη, το ποδόσφαιρο είναι και ένα άθλημα ψυχολογίας. Οπότε, αν πέσει η ψυχολογία σου, φαντάζομαι ότι και τα παιχνίδια να ξεκινήσουν, η αγωνιστική ετοιμότητα ενός αθλητή θα είναι κάτω από το αναμενόμενο. Το ζήσα και με τον εαυτό μου, εννοείται. Δηλαδή, εγώ που έχω παίξει ήδη επίσημα μάτς, δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ σε αυτό. Φαντάζομαι πόσο ειδικά θα είναι τα παιδιά που έχουν περισσότερο καιρό να παίξουν επίσημα παιχνίδια. Εσύ τώρα, Γιάννη, έχεις επιστρέψει εδώ στο Ηράκλειο, κοντά στην οικογένειά σου. Τι γίνεται καταρχήν με τις σπουδές σου, συνεχίζεις διαδικτυακά μαθήματα, με τις προπονήσεις, κάνεις ατομικές προπονήσεις. Ουσιαστικά έχεις βγει τελείως εκτός ρυθμού από τον ρυθμό που είχες μέχρι πριν λίγες εβδομάδες. Συνεχίζονται κανονικά τα μαθήματα, εννοείται πως δεν σταματάνε. Διαδικτυακά, κάθε πρωί σχεδόν κάνουμε 3 ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα και κυλάει πολύ ωραίο το μάθημα και είναι και ενδιαφέρον η σχολή αυτή. Τώρα από άποψη αθλητικών, εννοείται συνεχίζω κανονικά να αθλούμε. Με την εταιρεία την οποία συνεργάζομαι, μου έχει στείλει ένα ειδικό πρόγραμμα με το οποίο αποτελείται από αερόβιο κομμάτι και από μπάλα, ασκήσεις με μπάλα. Και έτσι συνεχόμενα έχω ένα αριθμό, ακόμα και στην καραντίνα. Δυστυχώς όμως, πολλά παιδιά, πάρα πολλά, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή και είναι εκτός, έχουν βγει εκτός ρυθμού, δεν έχουν μια καθημερινότητα. Δεν υπάρχει καθημερινότητα για αυτούς. Και λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να δείξουμε μια φωτογραφία, δεν ξέρουμε αν μπορείς να τη δεις εσύ, θα την περιγράψουμε όμως. Είναι μια φωτογραφία από ένα φετινό παιχνίδι με την ομάδα σου, με την ομάδα από τα Κουφάλια, όπου σε βλέπουμε με έναν αντίπαλο, αγκαλιά και με τον γιατρό, και βγαίνετε έξω. Είναι, νομίζω, ότι μια από τις όμορφες σκηνές που ζήσαμε φέτος. Βοήθησε σε ένα ποδοσφαιριστή, έναν αντίπαλό σου, ο οποίος μάλιστα τερματίστηκε σοβαρά σε εκείνη τη φάση, να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι, νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο μετράει το εφαγωνίζεσθε, μετράει η ευγενής άμυλα και δεν ξέρω αν σίγουρα θες να ξαναζήσεις, να ξαναμπεί σύντομα στο γήπεδο και να ξαναζήσουμε κι εμείς τέτοιες όμορφες στιγμές. Όχι με τραυματισμό, όχι με τραυματισμού, όμορφες στιγμές. Εννοώ στιγμές ευγενούς άμυνας να. Έτσι, ασφαλώς, όχι τραυματισμού. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Γιάννη, στον πρόλογο σου είπες ότι τα όνειρα δεν σταματούν σε καιρό πανδημίας και σε μια δύσκολη συγκυρία όπως αυτή που βιώνουμε. Πού φτάνουν όμως τα όνειρα? Ο Γιάννης, το όνειρό του ποιο είναι? Το όνειρό μου αρχικά είναι να τελειώσω τη σχολή μου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και να ασχοληθώ με το αντικείμενο αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να ψάχνω για άλλη μια δουλειά αν έχω τελειώσει στη σχολή την οποία είμαι. Θέλω να ασχοληθώ αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο, τη γυμναστική ακαδημία, να γίνω γυμναστής. Και άμα μπορέσω να συνδυάσω και τα δύο, να ακολουθήσω επαγγελματικά το ποδόσφαιρο. Ίσως στο εξωτερικό θα προτιμούσα, γιατί εκεί πέρα έχουν πιο πολλές δυνατότητες, ευκαιρίες. Αγαπημένη ομάδα Γιάννη στο εξωτερικό, μπορούμε να πούμε. Στο εξωτερικό, ο Γιάννης τι υποστηρίζει? Η Γερμανία πηγαίνω, είμαι Borussia Dortmund. Ναι, ωραία. Στην Borussia, Borussia. Στο εσωτερικό νομίζω ότι σίγουρα η ομάδα σου είναι αυτή που είσαι στην καρδιά σου, έτσι είναι ο Εργοτέλης. Εντάξει, ναι.
Εργοτέλης, κίτρινο. Είναι και από μια οικογένεια, θα πούμε έτσι, με εργοτελήτικη χρειά. Εννοείται. Η οικογένεια και ο αδερφός του, ο μικρότερος, είναι και αυτός αθλητής θεματοφύλακας στα τμήματα υποδομής του Εργοτέλη. Εντάξει, εγώ βλέπω ένα νέο παιδί με ήθος, αξίες, ισορροπημένος, βάζει προτεραιότητα να τελειώσει τη σχολή του και μετά, βέβαια, αν μπορεί, να γίνει και επαγγελματίας. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν και τα παιδιά αυτές τις δύσκολες εποχές. Δεν θα μπορούσαμε σήμερα, Μάνο, να κάνουμε καλύτερη σύνδεση και να έχουμε καλύτερο καλεσμένο. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, μετά.